Μια μικρή σύνδεση, γιατί εδώ με την κλιματική αλλαγή γίνεται. Είδαμε τι γίνεται στην Ισπανία, στη Βαλένθια. Και τώρα έχει σημάνει συναγερμό στην Ιαπωνία σε χιλιάδες κατοίκους που καλούνται να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων. Είναι έτσι, κύριε Καραέσκο? Καλημέρα. Καλημέρα σας από το Κιώτο της Ιαπωνίας. Είναι τον είχαμε ξαναβγάλει τον κύριο Καραέσκο από το Κιώτο της Ιαπωνίας. Είχαμε ξαναμιλήσει. Ναι, και χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω και πάλι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Έχετε και τον καλύτερο, καλύτερο 5G, ρε παιδί μου. Συνδεόμαστε με όλες τις υπόλοιπα μέρη του κόσμου, λες και η Ιαπωνία είναι τζάμι. Φοβερό πράγμα. Όχι, είναι, δεν σπάει τίποτα, δεν τζακίζει καθόλου. Για πείτε μας, τι γίνεται τώρα? Ναι, γι' αυτό που αναφέρετε, γιατί το διαδίκτυο είναι αλήθεια και είμαστε πολύ μακριά. Μου παίρνει 24 ώρες να γυρίσω στην Ελλάδα, να ξέρετε, επειδή δεν υπάρχει απευθείας πτήση. Άλλο αυτό. Χτες λοιπόν είχαμε πολλές βροχοπτώσεις, γιατί είχε έρθει ο 21ος τυφώνας. Κάθε χρόνο έχουμε πολλούς τυφώνες στην Ιαπωνία. Και προς το τέλος προκάλεσε πάρα πολλές βροχοπτώσεις. Εγώ τυχαία χτες ήμουνα στο Τόκιο. Είχα πάει με το αεροπλάνο. Όταν αναχώρησα, λοιπόν, καθυστέρησε η πτήση 25 λεπτά λόγω βροχοπτώσεων. Αυτό για την Ιαπωνία είναι καταστροφή, γιατί εδώ δεν καθυστερούν τα αεροπλάνα, δεν καθυστερούν τα τρένα. 25 λεπτά καθυστέρηση είναι καταστροφή? Βέβαια. Είναι πολύ μεγάλη καθυστέρηση, δηλαδή. Ναι, οκ. Συγγνώμη που γελάμε, αλλά μας φαίνεται τόσο περίεργο αυτό που λέτε. Γιατί εδώ η καθυστέρηση στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Εδώ δεν είναι τίποτα, είναι το συνδυασμό. Δηλαδή, ώρες έτσι και φύγει την ώρα του, θα χάσει η μισή την πτήση. Διότι έτσι κι αλλιώς πάνε μισή ώρα αργότερα. Εδώ είναι το αντίθετο από αυτό που είπατε. Να φανταστείτε ότι το τρένο στο Τόκιο έχετε κάθε 3 λεπτά, έχει πολλές, επειδή είναι μεγάλο ο πληθυσμός, είναι περίπου 30 εκατομμύρια στην ευρύτερη περιοχή του Τόκιο. Και αν καθυστερήσει ένα λεπτό, βγαίνει ανακοίνωση ότι καθυστερεί ένα λεπτό. Και αυτό πάλι είναι λίγο σπάνιο. Δηλαδή, συνήθως έρχεται ακριβώς στην ώρα. Ναι. Μιλάμε αυτά τα τρένα, τα bullet train, αυτά τα γρήγορα. Ρε παιδί μου, ναι. Και, και το Shinkansen, το bullet train και τα τοπικά όλα, δηλαδή ακόμη και το λεωφορείο να φανταστείτε, συνήθως έρχεται στην ώρα του, παρότι υπάρχει θέμα κίνηση κτλ. Χτες λοιπόν καθυστέρησα 25 λεπτά να πάω στο Τόκιο. Τελείωσα το απόγευμα και δεν μπορούσα να γυρίσω, γιατί είχε σταματήσει το Shinkansen λόγω των βροχοπτώσεων στην μέση περιοχή, δηλαδή είναι στην περιοχή της Σιζουόκα, που είναι το βουνό το Φούτζι, το γνωστό, το μεγάλο, yeah, yeah. Το πιο ψηλό βουνό της Ιαπωνίας. Και ανησύχησα πάρα πολύ. Να φανταστείτε ότι το κάθε βαγόνι είχε 100 άτομα. Είναι περίπου 20 βαγόνια και το κάθε άτομο πληρώνει περίπου 100 ευρώ για την μία διαδρομή. Mm-hmm. Οπότε όταν σταματάει αυτό είναι μεγάλο, δηλαδή το οικονομικό, το θέμα είναι πολύ μεγάλο που ξενείται. Και τελικά περίμενα μία ώρα, δύο ώρες και μετά ξανά άρχισε να λειτουργεί το τρένο, το Shinkansen, οπότε γύρισα μετά τα μεσάνυχτα στο Κιώτο. Ναι. Οπότε ταλαιπωρηθήκατε σχετικά. Μάλιστα. Okay. Δηλαδή, συνηθισμένο πάντως είναι αυτό με τις βροχές και τα λοιπά. Δεν είναι κάτι πολύ έκτακτο αυτός ο τυφώνας που λέτε, ο κυκλώνας, τι είναι εκεί? Δεν είναι, ναι, είμαστε συνηθισμένοι, αλλά όμως είναι αυτό που είπατε στην αρχή και έχετε πολύ δίκιο, ότι έχουν αλλάξει εποχές. Τώρα έχουμε 3 Νοεμβρίου. Σήμερα στο Κιώτο έχουμε 25 βαθμούς. Γι' αυτό με βλέπετε εμένα. Δεν ξέρω, φαίνεται. Ναι. Εμείς κάπου εδώ. Κάπου... Αυτό το βουνό, πάντως είδα προχθές φωτογραφία, το Φούτζι. Είναι πρώτη φορά, λέει, εδώ και πάρα πολλά χρόνια που δεν έχει χιονισμένη στην κορυφή του. Ακριβώς αυτό θα ανέφερα και εγώ. Και οι βροχοπτώσεις και οι τυφώνες είμαστε συνηθισμένοι, αλλά όχι πλέον τον Νοέμβριο. Δηλαδή, τον Νοέμβριο κανονικά είμαστε πλέον στο φθινόπωρο, πάμε προς χειμώνα. Είναι άλλος ο καιρός. Ναι. Και έχει πολλά ζητήματα λόγω της λέξης. Δεν πάμε καλά. Άρα λοιπόν, μάλιστα. Τώρα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Λοιπόν, κύριε Καραΐσκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Όποτε θέλουμε κάτι από Ιαπωνία, σας παίρνουμε ένα τηλεφωνάκι με τα χαρά. Σας ευχαριστώ. Γιατί εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Θεμιστό. Κιώτο, Τόκιο.